φίλες, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εξ Αποστάσεως με αφορμή τις αποστάσεις που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός στην πατρίδα μας για λόγους ασφαλείας. Επιλέξαμε να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονται στα κέντρα αποφάσεων αλλά και στην τοπική πολιτική σκηνή για να πληροφορηθούμε πού βρίσκονται βασικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Βέρειας. Το Δήμο Βέρειας και κατ' επέκταση το νομοημαθίας. Μαζί μας στην πρώτη συνέντευξη είναι ο Δήμαρχος Βέρειας, ο κύριος Κώστας Βοριαζίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηκυριακίδη. Μαζί στο επόμενο διάστημα θα μιλήσουμε για βασικά θέματα που αφορούν το Δήμο Βέρειας, τρέχουσες εξελίξεις αλλά και μακροπρόθεσμα σχέδια της Δημοτικής Αρχής. Όμως θα ήθελα ως ξεκίνημα να κάνουμε μια αναφορά σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος Βέρειας στο θέμα το υγειονομικό όσον αφορά το ζήτημα του κορονοϊού. Κύριε Δήμαρχε, τι πληροφόρηση έχετε εσείς, πώς είναι ο Δήμος Βέρειας? Καταρχήν θα ξεκινήσω λέγοντας ότι φοράω τη μάσκα αυτή τη στιγμή όχι κάθε υπερβολή, αλλά επειδή βρίσκομαι σε χώρο που υπάρχει και άλλος κόσμος, έτσι. Δεν θέλω να νομιστεί ότι φοράμε τη μάσκα οπουδήποτε και ας είμαστε και μόνοι. Όπως εσείς βεβαίως δεν φοράτε και ορθώς από τη στιγμή που είσαστε μόνος εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει λόγος να φοράτε. Εγώ λοιπόν φοράω τη μάσκα γιατί είμαι σε χώρο όπου υπάρχει και άλλος κόσμος, αν ήμουν μόνος και εγώ δεν θα τη φορούσα. Λοιπόν, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι καλά ότι τα πράγματα δεν είναι καλά εδώ πέρα στην Ημαθία. Και βεβαιότατα μπορούμε να δούμε με πληθυσμιακούς όρους ότι συναγωνιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Αν κάνουμε μία αναγωγή στον πληθυσμό και στα κρούσματα, θα δούμε ότι συναγωνιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο εμείς, και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας ή και της Θεσσαλίας, δείχνουν ότι είναι σε μία κακή κατάσταση, θα έλεγα. Τώρα, από εκεί και πέρα αναμένουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, τις περαιτέρω αποφάσεις, γιατί τουλάχιστον είδαμε ότι η πρώτη εβδομάδα, που πράγματι δεν περιμέναμε να αλλάξει κάτι την πρώτη εβδομάδα, έτσι, αυτό που θεωρητικά θα περίμενε κάποιος θα ήταν τη δεύτερη εβδομάδα του lockdown, εννοώ, να υπάρχει μείωση των κρουσμάτων και την τρίτη εβδομάδα να υπάρχει αποσυμπίωση των νοσοκομείων. Το μονάδο εντατικής θεραπείας, αλλά και των κλινών, των απλών κλινών. Για πρώτη εβδομάδα θα λέγαμε ότι δεν είναι καλά τα νούμερα. Έτσι. Αναμενόμενα άσχημα τα νούμερα. Λειτουργικά στο Δήμο Βέρειας σας δημιουργεί προβλήματα? Σας αφήνει ζητήματα πίσω αυτό το lockdown? Βεβαιότατα. Από αυτή τη εβδομάδα είναι η πρώτη εβδομάδα που λειτουργούμε με λιγότερο από το μισό κόσμο πλέον. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες ούτως ή άλλως δεν πρέπει να είναι στη δουλειά. Από εκεί και πέρα με την εκπεριτροπή σε εργασία σημαίνει ότι βρίσκονται οι μισοί. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι λίγοι που δουλεύουν με τηλεεργασία, ακόμα λιγότεροι. Έτσι. Και από εβδομάδα βέβαια αν κλείσουν τα δημοτικά όπως ακούγεται, θα πάμε τότε στο 1/3 των υπαλλήλων. Να περάσουμε στα ζητήματα που αφορούν το Δήμο Βέρειας και τα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Πριν λίγες μέρες εκδώσατε μια πρόσκληση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το λεγόμενο ΣΒΑΚ. Τι ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο και τι ακριβώς ζητάτε από τους πολίτες? Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σχέδιο, είμαστε μέσα στους Δήμους, οι οποίοι χρηματοδοτούνται για να εκφωνήσουν αυτό το σχέδιο, το οποίο σημαίνει τι? Σημαίνει πώς θα βάλουμε περισσότερο στη ζωή μας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς θα βάλουμε περισσότερο στη ζωή μας το ποδήλατο, αλλά και την πεζή διαδρομή, εις όφελος των πολιτών και βέβαια πώς θα περιορίσουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ΣΒΑΚ και γι' αυτό, όπως θα είδατε, δεν ξέρω αν είδατε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιέχει τέτοιου είδους ακριβώς ερωτήσεις για το τι θεωρούν οι δημότες, τι περιμένουν, ποιο θεωρούν θα είναι το όφελος κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, μία πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα
με περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς, με περισσότερα ποδήλατα, με περισσότερες πεζές διαδρομές. Αυτό είναι το ζητούμενο και θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί και ποια είναι η άποψη των πολιτών για αυτό το πράγμα. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Θα έχετε κάποια δεδομένα στα χέρια σας από τις απόψεις που θα εκφράσουν οι πολίτες, αλλά θα έχετε και κάποια δεδομένα από τη δική σας εμπειρία αναφορικά με την κυκλοφορία σας σε αυτή την πόλη. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Υπάρχει χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα ή σε επόμενες προσκλήσεις των Υπουργείων θα διεκδικήσετε κομμάτι-κομμάτι προγράμματα που αυτό το σχέδιο? Ουσιαστικά στην παρούσα φάση λοιπόν αυτά τα λεφτά, αυτή η πρόσκληση βοηθάει στο να γίνει ο σχεδιασμός. Έτσι, να δούμε και εμείς σαν Δήμος ποια θα είναι, τι θεωρούν οι δημότες και ποιο μπορεί να είναι το βέλτιστο. Την συνέχεια, κύριε Χατζηκυριακή, θα τη δούμε, έτσι, εξαρτάται, δεν γνωρίζουμε ακόμα το τι προσκλήσεις μπορούν να βγουν στο μέλλον, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι κάτι το οποίο τα αμέσως επόμενα χρόνια θα παίξει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Και είναι κατεύθυνση η οποία θα χρηματοδοτηθεί. Να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε γνωστοποιήσατε ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ή μάλλον έχει ενταχθεί η πρότασή σας για τις βιοκλιματικές πολιτιστικές διαδρομές σε μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τι ακριβώς είναι αυτές οι βιοκλιματικές πολιτιστικές διαδρομές? Τι θα αλλάξει δηλαδή στην πόλη το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε λίγο. Είναι μια προσπάθεια ανάδειξης 3 ιστορικών τόπων της Βέρειας, πιο συγκεκριμένα της Παναγίας Δεξιάς, της Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας, τις οποίες συνδέσαμε με μια διαδρομή, αναδεικνύοντας βέβαια και 2 συγκεκριμένα μνημεία, έτσι. Όπως είναι η Παλιά Μητρόπολη και τα Λουτρά. Θέλουμε δηλαδή να αναδείξουμε αυτά τα 2 μνημεία μέσα από τη διαδρομή, να τα καταστήσουμε πόλο τουριστικής έλξης και παράλληλα να γίνει μια διαδρομή η οποία θα ενώνει όλα αυτά ομοιογενής. Δηλαδή με κοινές φυτεύσεις, με κοινά δάπεδα, με πεζοδρόμια μεγαλύτερα, μέρη όπου οι ταχύτητες θα είναι χαμηλές, έτσι. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια βιοκλιματική διαδρομή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα τρέξει, θα δημοπρατηθεί αυτό δηλαδή σαν έργο από εδώ και πέρα, προκειμένου να γίνει γεγονός αυτό το πράγμα. Να περάσουμε δηλαδή στη φάση υλοποίησης. Ακριβώς. Τι χρονικό ορίζοντα βλέπετε με την εμπειρία σας τόσο στην δημοπράτηση όσο και στην κατασκευή αυτής της παρέμβασης? Λογικά θα ξεκινήσει το καλοκαίρι το έργο, κύριε Χατζηκυριακίδη. Έτσι. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα που είδε το φως της επικαιρότητας την εβδομάδα που μας πέρασε. Πρόκειται για το παλαιό δικαστικό Μέγαρο. Κάνατε μια επίσκεψη στην Αθήνα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτά που ακούσατε, οι ειδήσεις που βγήκαν από εκεί δεν είναι αυτές που θα σας ικανοποιούσαν. Είναι έτσι? Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Η κουβέντα που έγινε ήταν περί παραχώρησης με αντάλλαγμα. Έτσι. Αντάλλαγμα το οποίο θα εξαρτηθεί από το ποιος θα έφτιαχνε τα παλιά δικαστήρια, ποιος θα τα καταστούσε λειτουργικά, ενώ η πολιτεία ή εμείς. Έτσι. Και αυτό θα είχε να κάνει βέβαια και με το ύψος του ανταλλάγματος κατόπιν βέβαια κάποιου διαγωνισμού, έτσι, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες περισσότερο για αυτό το θέμα. Δηλαδή η πολιτεία θα σας τα νοικιάσει, ας το πω έτσι, με απλή γλώσσα? Λίγο πολύ ναι. Έτσι ακριβώς. Το να υπάρξει απευθείας παραχώρηση της κυριότητας του κτηρίου δεν το συζητάει το Υπουργείο? Παραχώρηση κυριότητας δεν συζητείται. Έτσι. Παραχώρηση χρήσης συζητείται. Παραχώρηση κυριότητας θα υπήρχε μόνο αν μπορούσε να γίνει πώληση. Μάλιστα. Έτσι. Λογική όμως της ενοικίασης, όχι. Παραχώρηση χρήσης. Παραχώρηση χρήσης άνευ τιμήματος είναι η θέση του Δήμου Βέρειας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Προφανώς αυτό θα θέλαμε, κύριε Χατζηκυριακίδη.
Βέβαια, αν ετήθη το θέμα ενός συμβολικού τιμήματος, ξαναλέω συμβολικού, θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά για να μπούμε στη διαδικασία περί εμπορικού τιμήματος, νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν θέση κανενός δημότη μας. Έτσι. Ούτε της διοίκησης, ούτε κανενός. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Σκοπός είναι να παραχωρηθούν στο Δήμο Βέρειας χωρίς χρήματα να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να σωθεί το κτίριο, αλλά και να μπορέσει να το αξιοποιήσει ο Δήμος Βέρειας. Στο μυαλό σας τι έχετε εσείς ως πλάνο, αν σας παραχωρηθεί, αν βρεθεί κάποια χρυσή τομή και παραχωρηθεί το κτίριο στο Δήμο Βέρειας, πώς θα το αξιοποιήσετε? Να σας θυμίσω ότι έχουμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015, η οποία καθόριζε τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θα πήγαινε εκεί η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου, έτσι, ούτως ώστε και να υπάρχει κόσμος, γιατί θέλουμε ένα ψυχοδυναμικό εκεί πέρα, αλλά βέβαια δεν θα υπήρχε κάποιος πιο κατάλληλος από έναν που εργάζεται στο τμήμα τουρισμού. Για προφανείς λόγους. Μπαρμπούτα, Απόστολος Παύλος κτλ. Κτλ. Επιπλέον υπήρχαν άλλα δύο κομμάτια θέλαμε να βάλουμε στο κτίριο με εκείνη την απόφαση. Το ένα ήταν το Μουσείο Εκπαίδευσης και το άλλο ήταν το Μουσείο Τσολάκη, δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Και το άλλο ήταν η έκθεση των σχεδίων του καθηγητή Μουτσόπουλου. Αυτά ήταν οι τρεις κατευθύνσεις για τις οποίες είχε πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο το 2015. Βεβαίως, περάσαν 5 χρόνια, που σημαίνει ότι αυτό θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε και αν υπάρχει μια καλή ιδέα, σαφέστατα και θα την ακούσουμε. Ούτως ώστε να γίνει κάποια προσθήκη, ας πούμε, έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαιότατα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άλλα πράγματα σε σχέση με την εταιρεία εκείνων δημοσίου. Να περάσουμε και σε άλλα ζητήματα. Έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτόν τον ένα χρόνο που πέρασε. Πώς αξιολογείτε την επίδοση της δημοτικής αρχής? Μπορούσε να γίνουν κάποια πράγματα που δεν προχώρησαν? Νομίζετε ότι είναι σε καλό επίπεδο? Ποιο είναι το σχόλιο σας, ποια είναι η αξιολόγησή σας? Κύριε Χατζηδιακίδη, την επίδοση της δημοτικής αρχής δεν θα την αξιολογήσω εγώ. Αυτό αφήνω να το κάνουν οι δημότες. Έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός από την διοίκηση. Εγώ θα πω ότι τρέχουν πολλά πράγματα, είτε σε επίπεδο μελέτης, είτε σε επίπεδο ένταξης, και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά σε έναν πίνακα, τον οποίο θα βγάλουμε στη δημοσιότητα, και από εκεί και πέρα ας κρίνουν όλοι οι δημότες και εσείς ως δημοσιογράφοι το τι είναι αυτό, αν γίνεται έργο, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Θα τα αφήσουμε σε εσάς. Θέλετε να αναφέρετε έτσι τηλεγραφικά ορισμένα μεγάλα έργα ή ζητήματα του Δήμου Βέρειας που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα? Ναι, κοιτάξτε λίγο. Να πούμε τι τρέχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Τρέχει η ίδρυψη του μακροχωρίου. Τρέχει η αποχέτευση του διαβατού. Είμαστε σε διαδικασία του να δημοπρατηθεί το μεγάλο έργο αποχέτευσης Βεργίνας Παλατιτσίων. Είδατε, όπως είπατε εσείς προχθές, ότι βγήκε η ένταξη της βιοκλιματικής διαδρομής. Σας λέω για τα μεγαλύτερα, έτσι. Ναι. Τρέχουμε έργα αυτή τη στιγμή αγροτικής οδοποιίας. Τρέχουμε έργα, έχουν γίνει δημοπρατήσεις για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτηρίων. Μιλάμε για 3 σχολικά κτίρια. Λοιπόν, δουλεύουμε το Αντώνης Τρίτσης, όπου καταθέτουμε προτάσεις. Ξεκινήσαμε να καταθέτουμε προτάσεις. Και ένας λόγος που κατεβήκαμε στην Αθήνα ήταν και αυτός. Βεβαιότατα, επειδή ξαναλέω, θα δώσουμε στη δημοσιότητα έναν πίνακα τόσο με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία είτε εκτελούμε είτε είμαστε σε διαδικασία ένταξης, αλλά και με έργα που γίνονται με ίδια έσοδα, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία πέφτουν στον Δήμο μας και τα οποία θα φανούν βέβαια το επόμενο διάστημα.
Για το κλείσιμο θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με την συνεργασία σας με την παράταξη της κυρίας Μπατσαράς. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα ή συνεργασίες παρατάξεων. Ήταν μια πρόβλεψη του νέου συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος. Είστε ένα χρόνο μαζί με την παράταξη της κυρίας Μπατσαράς. Θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι ως τα τώρα η συνεργασία είναι πολύ καλή. Θεωρώ ότι βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινές προτάσεις, έτσι, γιατί συζητιούνται αυτά τα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και τα οποία προχωράν, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία τρέχουν από εδώ και πέρα. Και βεβαίως μπορώ να πω ότι έχουμε κοινές προτάσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει και δεν πρέπει να έχει ούτε χρώματα, ούτε αποχρώσεις, έτσι. Mm-hmm. Όλοι μας πασχίζουμε για το καλό της πόλης και των δημοτών μας. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι το έδαφος ήταν γόνιμο, αλλά βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνεργασία να γίνεται και με ανθρώπους οι οποίοι καλοπροαίρετα ακούνε κάποια πράγματα, λένε και αυτοί τις προτάσεις τους και βγαίνει μια κοινή συνισταμένη την οποία θα κρίνουν βέβαια οι δημότες αύριο μεθαύριο. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.